για το τι έκανε αυτή η δημοτική αρχή σε σημαντικά ζητήματα, αποφασίσαμε ως δημοτική ομάδα να λύγουμε ένα θέμα κάθε φορά που θα έχει από εδώ και πέρα συνεδρίαση, για να δούμε τι έκανε η δημοτική αρχή από αυτά που υποσχέθηκε ή τι δεν έκανε. Σε μια κρίσιμη εποχή, σε μια κρίσιμη περίοδο, που η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και ο καθένας αμάς ξεχωριστά, και εμάς μας ενδιαφέρει εδώ ο Δημότης και ο Πολίτης της Ιμπέριας, θα έπρεπε αυτή η Δημοτική Αρχή, όπως εξάλλου έχει υποσχεθεί προεκλογικά, να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει για να φέρει εισόδημα στην πόλη, να πάρει πρωτοβουλίες τέτοιες, ώστε με όραμα και με μεράκι να σχεδιάσει πολιτικές αναπτυξιακές και να μην αναλώνεται 8 μήνες τώρα με θέματα μόνο της καθημερινότητας, τα οποία κάνει μόνο απλή διαχείριση, και μάλιστα κακή διαχείριση χωρίς να μπορεί να λύσει θέματα καθημερινότητας τις περισσότερες φορές. Κύριε Δήμαρχε, εάν δεν το ξέρετε, ή αν περιμένετε από το Θεό να βρέξει λεφτά, αυτά που πλήττε τα γίνει, σας πληροφορώ και είναι βέβαιο αυτό, και υποσχεθήκατε σε ένα μεγαλόπλο σχέδιο της συμπολιτείας εδώ, ενώ όλων των ανθρώπων που φτιάξουν πράγματα, να φτιάξουν πράγματα για τον τουρισμό. Και δεν είδαμε απολύτως τίποτα 8 μήνες τώρα, παρότι λέγατε κι εσείς, όπως και εμείς, ότι ο τουρισμός είναι αυτός που μπορεί να δώσει πνοή οικονομική στην πόλη, στο Δήμο, και να μας κάνει όλους να ανέβουμε ψυχολογικά, να ανεβάσουμε ιδιωτικό επίπεδο, να αισθανθούμε όμορφα. Που θα έρθουν εδώ άνθρωποι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να κατακλείζουν τις γειτονιές μας και να καθόμαστε στα καφέ μας, όχι μόνοι μας, ανταλλάσσοντας και διακινώντας τη μιζέρια μας, αλλά θα μπορούμε να έχουμε δίπλα μας Γάλλους, Άγγλους, Γερμανούς ή από εσωτερικό εντολισμό ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι δίπλα μας και θα αισθανόμαστε όμορφα που ήρθαν δίπλα μας, που διαρρυκτέρευσαν στην πόλη μας, που φέρανε τα λεφτά τους, να τα αφήσουν εδώ πέρα στην πόλη και από αυτόν τον πλούτο να μπορέσουμε να μοιραστούμε όλοι μας, ο καθένας ό,τι του αναλογεί. Τι κάνατε εσείς λοιπόν στον τουρισμό, δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Θέλω να μου απαντήσετε, έχετε 9 ειδικούς συνεργάτες, κυρία Δήμαρχε. Και αυτοί οι 9 ειδικοί συνεργάτες που έχετε, θέλω να μου πείτε αν αυτά τα λεφτά που παίρνουν και πληρώνονται τα βγάζουν, τα φέρνουν πίσω. Υπάρχει αναπόδοση των ανθρώπων αυτών. Εάν οι άνθρωποι αυτοί έχουν ικανότητες να φέρουν χρήματα πίσω στον τόπο, και αν μεταξύ αυτών των 9 ειδικών συνεργατών έχετε ένα μάναζερ περικατοριστικά. Μια και εσείς έχετε μαύρα μεσάνυχτα από τον τουρισμό όπως φέρετε, να φέρουμε ένα μάνατζερ εδώ να μας σχεδιάσει. Και εγώ κάνω τον άνθρωπο που γνωρίζει, να φέρουμε ένα ειδικό να σχεδιάσει μια τουριστική πολιτική εδώ για τον τόπο, να δει τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε κόσμο. Και έτσι μας φέρατε κτηνιάτρους, σαν ειδικούς συνεργάτες, μας φέρατε δικηγόρους καμιά δεκαετία, χωρίς και το πρόβλημα. Κι ας είμαι δικηγόρος της πόλης, είναι δικηγόροι. Έχουμε δύο νομικούς συμβούλους τακτικούς, έχουμε άλλους νομικούς συμβούλους έκτακτους. Μας φέρατε δασολόγο τώρα εδώ πέρα τον τελευταίο που μας προσλάβατε και δεν μας φέρατε έναν άνθρωπο που τα λεφτά που θα παίρνει θα μας τα φέρνει πίσω. Και θέλω να μας πείτε πόσα χρήματα είπε το κάθε ένα συμβουλικό συνεργάτη από τους 9. Και μας πείτε πάλι ότι είναι νόμιμη αυτή η ίδια, νόμιμη είναι. Αλλά φέρνει ανθρώπους που θα κάνουν, που χρειάζεται την πόλη. Γιατί εσείς αυτούς τους ανθρώπους που πήρατε κάνατε ρουσφέτια, είναι αυτοί που σας βοήθησαν προεκλογικά και αδιαφορώντας για το καλό της πόλης εσείς, ξεπληρώνετε καμάκια προεκλογικά. Αυτό κάνατε με τους ειδικούς συνεργάτες. Γιατί να σας πω κάτι, εκτός του ότι δεν προσλάβατε μάνα Ζερμάνια να μας πει τι θα γίνει, δεν κάνατε. Κάνατε μια συνεδρίαση για τον τουρισμό, κάνατε 100 συνεδριάσεις, θα μας πείτε για παρατάσεις και παρατάσεις, θα μας φέρατε 100 θέματα που τα ψηφίσαμε 100 φορές και τα ξαναφέρατε γιατί δεν πέρασα την Επίτροπο. Αφιερώσετε μια συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο στον τουρισμό, στην τουριστική ανάπτυξη, να καλέσετε οι δήμονες εδώ, τουριστικούς πράκτορες, ανθρώπους των πανεπιστημίων, μάναζερ ή οτιδήποτε άλλο και να καθίσουμε όλοι μας και εδώ να συνεισφέρουμε για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τουριστικά την περιοχή μας. Ναι, μια στιγμή κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ζητήσω την αρνητή του Συμβουλίου, λέω σημαντικά πράγματα νομίζω και εν πάση περιπτώσει το μέλλον ήταν λίγα. Όπως επίσης δεν κατάσαμε ποτέ κανένα σχετικό να κάνουμε μια ημερίδα
να έρθει να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε και να πουλήσουμε το τουριστικό προϊόν που διαθέτουμε. Όπως επίσης, κάνατε καμία έρευνα αγοράς, να κάνετε μια δημοσκόπηση και να δείτε, να αναθέσετε σε μια εταιρεία μεγάλη και να δείτε τι θέλει ο κόσμος, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν. Δεν πήγατε στην Κάπα Ρισέτς, πήγατε όμως προεκλογικά στην Κάπα Ρισέτς για να δείτε δημοσκοπικά αν περνάτε πολλά ή δεν το περνάτε. Για να πέσει αυτή η δημοσκόπηση αν έχετε 10 μονάδες διαφορά ή 3 ή 5. Κάνετε σε μια εταιρεία τέτοια που κάνει δημοσκοπήσεις, αλλά πέστε δεν είναι προέξοδο αυτό για την πόλη. Να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το πράγμα. Και για να πάω στα αυτά που λέγατε εσείς, να μην λέω εγώ. Κύριε Τζαβαδίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν μιλάω.